Η σκέψη μου ακόμη τρέχει πολύ περισσότερο, μα πολύ περισσότερο η προσευχή μου στους δύο φυλακισμένους Έλληνες αξιωματικούς που βρίσκονται στην γείτονα χώρα, τον Άγγελο και τον Δημήτρη. Τα στασίδια τους είναι μέσα στους ναούς μας και η προσευχή μας είναι ολοκάρδια προς τον Σταυρωθέντα και Αναστάντα Κυρίου μας. Δεν ανήκουν μόνο σε συγκεκριμένες οικογένειες, είναι τα παιδιά της πατρίδος μας, είναι τα παιδιά της Ελλάδος μας. Αυτά δηλαδή που φύλαγαν εκεί Θερμοπύλες και βρίσκονται απόψε στην Ανδριανούπολη στις φυλακές. Τους αγκαλιάζω όλους με την αγάπη μου και τους εύχομαι να έχουν θάρρος, ανδρεία και γενναιότητα όπως ταιριάζει σε ορθόδοξους Έλληνες αξιωματικούς που ξέρουν να αγαπούν τον Χριστό και την πατρίδα τους. Σε όλους λοιπόν και στις οικογένειές τους, τους συνοδεύουν οι εγκάρδιες και θερμότατες ευχές μου. Κύριε Ταξίερχε, σας ευχαριστώ για την παρουσία και της μουσικής αλλά και του αγίματος, όπως ευχαριστώ και τους άρχοντες, τον καθένα ξεχωριστά με την ιδιότητά του. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως τους συλλόγους. Τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και όλους εκείνους και τους προσκόπους και όλους εκείνους που έδωσαν απόψε το παρόν. Θυμίζουν μια ζωντανή Καστοριά, μια παραδοσιακή Καστοριά, να πιστεύει στο Θεό και να είναι ενωμένη με την Εκκλησία. Να σας χαίρομαι παιδιά μου, να σας καμαρώνω. Έχετε τις ολοκάρδιες ευχές μου, έχετε την αγάπη μου, έχετε την καρδιά μου. Καλή αντάμωση στο πανηγύρι της Αναστάσεως. Καλή συνάντηση στον θρίαμβο της νίκης και του θανάτου. Καλή Ανάσταση αδελφοί μου, ο Θεός μαζί μας και ο Θεός μαζί με την πατρίδα μας, μαζί με όλους μας, γιατί αυτό τον τόπο δεν θα τον σώσει κανένας άλλος. Θα τον σώσει μόνο ο Θεός, μόνο η ομοψυχία μας και μόνο η ενότητά μας, την οποία χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Ο Θεός μαζί σας να σας ευλογεί πλούσια και να σας χαρίζει και τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά Του. Αμήν.